Και πιάνουμε τα ΕΠΑΛ. Τα τελευταία χρόνια που έχουμε επικεντρώσει εκεί. Τα ΕΠΑΛ που είπατε. Και τα ΕΠΑΛ λοιπόν πρέπει να έχουν πίεση μέσα. Ένα στεγνό πράγμα κάποιων ανθρώπων που άντε να βρούμε μία δουλίτσα. Δεν πρέπει να ανοίξουν οι ορίζοντες και σε αυτούς τους ανθρώπους. Φροντίζετε για αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Ακριβώς λέμε ότι τα επαγγελματικά λύκεια είναι επίσης λύκεια ισότιμα με τα γενικά. Και σε αυτή τη λογική θα πρέπει να παρέχουν ευρύτερη παιδεία. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι και οι προτινόμενες αλλαγές που ήδη και η Επιτροπή είχε προτείνει, αλλά ήδη φαίνεται ότι ξεκινάνε. Πάμε να δούμε λίγο-λίγο αυτές τις αλλαγές. Διότι με μια πρώτη ανάγνωση μειώνονται οι ειδικότητες. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πόσες είχαμε μέχρι τώρα και πόσες θα έχουμε? Διότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν 38 ειδικότητες στη δεύτερη λυκείου και άλλες 38 στην τρίτη λυκείου. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Πόσες λοιπόν είχαμε και πόσες θα έχουμε? Πρέπει να ξεκινήσουμε όμως από ότι πέρσι είχαμε λιγότερο από 20 ειδικότητες και με την επαναφορά, γιατί ξέρετε η τεχνική εκπαίδευση είναι κάτι που το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, μάλλον το βιώσαμε την ίδια περίοδο, ότι η επαγγελματική εκπαίδευση το 2013 κόπηκε στη μέση. Ένα τμήμα της για να βγουν σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτική διώχτηκε τελείως. Ένα μήνα μετά. Άρα έχουμε, σε αυτή την περίοδο έχουμε την επαναφορά καταρχήν όλων των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και την λειτουργία των 38 ειδικοτήτων τη χρονιά που πέρασε. Έχουμε δει το εξής, ότι αυτό που λέγατε και πριν, το σχολείο, το ΕΠΑΛ, είναι ένα σχολείο που πρέπει να προσφέρει ευρύτερη παιδεία και να εξειδικεύει βεβαίως σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα, αλλιώς δεν είχατε επαγγελματικό λύκειο. Όμως λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου. Ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, να το κάνουμε δηλαδή στον κόσμο να το καταλάβει. Σημαίνει ότι στα επαγγελματικά λύκεια, ναι, προστρέχουν και τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Που σημαίνει πρέπει να φροντίσουμε με το πρόγραμμά μας. Γιατί λέτε και, ποιος άλλος προστρέχει? Εντάξει, δεν είναι μόνο τα φτωχότερα στρώματα, αλλά ένα μεγάλο μέρος από τα φτωχότερα στρώματα προστρέχει στα επαγγελματικά λύκεια. Ένα μεγάλο μέρος. Είναι σαφές ότι είναι τα φτωχότερα στρώματα. Ένα μεγάλο μέρος. Δηλαδή, να μην κρύβουμε τα πράγματα. Ο άλλος που έχει δυνατότητα θα σπρώξει, θα βάλει χρήμα, θα πάει στο ιδιωτικό, θα πάει το ένα, θα βρει δουλειά, θα τον πάει σε κολέγιο. Είναι συγκεκριμένη η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία είναι τώρα, αυτό. Μην... Γι' αυτό πρέπει να το δούμε και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακριβώς. Πώς θα δώσουμε δυνατότητα. Πρέπει να είναι ένα σχολείο που παίζοντας τον κοινωνικό του ρόλο να βοηθήσει στην αναστροφή της της απόρριψης από το σχολείο. Της, αν θέλετε, παίζει και ένα ρόλο της, του συνεχού περιορισμού των κοινωνικών ισοτήτων. Και... με αυτή την έννοια πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερη φροντίδα. Και εγώ σφάκι βάζετε το πλαίσιο και καλά κάνετε και βάζετε το πλαίσιο. Θα σας πω έτσι μερικές ιδέες για τα. Παρόλα αυτά όμως, πάμε να δούμε αυτό το πράγμα, διότι αφορά πολύ κόσμο και δεν είναι η ερώτηση που έκανα εάν μειώνονται τελικά οι ειδικότητες. Μας λέτε δεν μειώνονται. Δεν μειώνονται, παραμένουν οι ίδιες. Απλά η αλλαγή που γίνεται, η μεγάλη αλλαγή είναι στη δομή του σχολείου. Δηλαδή στην πρώτη τάξη, αντί να πούμε στο παιδί ότι μετά το γυμνάσιο πρέπει να διαλέξει κάτι, ένα επάγγελμα, του λέμε στην πρώτη τάξη θα έχουμε ένα ευρύ πλαίσιο μαθημάτων και δράσεων μέσα από τις οποίες θα μπορείς να ανιχνεύσεις τις ανησυχίες σου και να ανιχνεύσεις τι σου πάει περισσότερο σαν επάγγελμα. Στη δεύτερη τάξη δεν έχουμε ειδικότητες, έχουμε πια τομείς, δηλαδή ευρύτερους χώρους σπουδών, τομείς σπουδών επαγγελμάτων. Να σου πω ένα παράδειγμα, δεν θα πάει ας πούμε υδραυλικός στη δεύτερη τάξη, θα πάει στο μηχανολογικό τομέα. Στην τρίτη τάξη. Θα γίνει εξειδίκευση, δηλαδή. Στην τρίτη τάξη θα έχουμε την εξειδίκευση. Δηλαδή, λέμε ότι για να έχουμε μια καλή εξειδίκευση, ναι, και με όρους εργασιακούς, αν το δείτε, αλλά και με όρους παιδαγωγικούς, πρέπει πρώτα να έχουμε μια παροχή παιδείας ευρύτερης, τεχνολογικής και γενικής, στη δεύτερη τάξη, για να πάμε στην τρίτη τάξη στην εξειδίκευση. Αυτή είναι η βασική αλλαγή στη δομή. Ναι. Σιγά-σιγά, λοιπόν, να πάμε στην ειδίκευση, αφού έχω την ευρύτερη παιδεία. Και ένα δεύτερο στάδιο. Μετά την αποφύτιση να έχω μια ασφαλή επαφή με την πρώτη, να ασφαλίσει η πρώτη επαφή με την εργασία. Θα τα πούμε αυτό, γιατί εκεί πέρα είναι μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Πώς το φτιάχνετε αυτό το πλαίσιο? Είναι η περίφημη μαθητεία. Ναι. Η περίφημη μαθητεία. Ο αφισβητείτε. Αλλά για να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Σαβελώνα. Κύριε Σαβελώνα, εσείς ακούσατε εδώ πέρα. Καλημέρα σας. Και έχετε νομίζω διαβάσει και όλες αυτές τις προτάσεις που υπάρχουν.